Σας. Τον καλωσορίζω αμέσως τώρα. Κύριε Σταϊκούρα, καλό μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι. Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Ακούστε, επειδή λένε ότι κάνω επιθετικές συνεντεύξεις, αλλά όμως από ταυτόχρονα είμαι φύση και θέση ένας αισιόδοξος άνθρωπος, μόλις μπήκα στο στούντιο, ανοίγω το κομπιούτερ, μπαίνω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και βλέπω μια καλή είδηση. Ακριβώς λοιπόν επειδή θέλω να βλέπω και τα θετικά, εάν και εφόσον υπάρχουν, διαβάζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για την Ελλάδα στις χειμερινές οικονομικές της προβλέψεις ανάπτυξη ύψους 8,5% για το 2021, 4,9% για το 2022 και 3,5% για το 2023, αναθεωρώντας επί της ουσίας προς τα επάνω τις προβλέψεις της, αν έχω καταλάβει καλά, είναι έτσι? Ισχύει απολύτως. Η αναθεώρηση είναι επί τα βελτίο. Η Ελλάδα έχει την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανάκαμψη στην Ευρωζώνη το 2021. Την τρίτη καλύτερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την Ιρλανδία και την Κροατία. Και συνεχίζεται αυτή η ανάκαμψη, η ισχυρή ανάκαμψη, με υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη τόσο το 2022 όσο και το 2023. Συμπερασματικά, σορευτικά την τριετία, η δεύτερη υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Μάλιστα. Τώρα. Όμως, υπάρχει και ένας δεύτερος πίνακας. Ο δεύτερος πίνακας έχει τον πληθωρισμό. Στον πληθωρισμό. Την πονεμένη ιστορία. Έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, το 2021. Μέσος πληθωρισμός 0,6 το 2021. Έχουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις το 2022 και το 2023 από τον μέσο ευρωπαϊκό όριο. Χαμηλότερο πληθωρισμό. Όμως είναι αλήθεια ότι έχουμε, όπως όλες οι χώρες της Ευρώπης, μία σημαντικότατη αύξηση του πληθωρισμού το 2022. Μάλιστα. Άρα, εδώ επιβεβαιώνεται ότι έχουμε μία κρίση, η οποία κρίση, μαζί με την υγειονομική, έρχεται να προσθεθεί, είναι η κρίση του κόστους στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εξωγενής κρίση, η οποία είναι πιο έντονη και σε μεγαλύτερη έκταση από τις αρχικές εκτιμήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωραία. Γι' αυτό και τα αναθεωρεί όλα επί το δυσμενέστερο σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Μάλιστα. Βλέπετε ότι προκαλώ ο ίδιος τον εαυτό μου να παρουσιάσει, να παρουσιάσει την πραγματικότητα όπως αυτή αποτυπώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφήστε λοιπόν, ναι. Γιατί αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι ωραία. Μπήκα μέσα και είπα, άντε Ευαγγελία, πάρε το την καλή είδηση. Διαβάζω λοιπόν όλα αυτά τα ποσοστά για το 2021, για το 2022, τις αναθεωρήσεις προς τα επάνω κτλ. Και αυτομάτως γεννιέται το ερώτημα. Εμείς οι πολίτες, πειράζει που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από όλα αυτά? Πειράζει που δεν φτάνει, μισό λεπτό, σε εμάς κάτι από αυτά? Γιατί τι κάνουμε? Διανύουμε έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα και στα οικονομικά. Εσείς έχετε μπροστά σας να λύσετε μια πολύ δύσκολη άσκηση, ενίσχυση του πλέγματος κτλ. Και ρωτώ ευθέως, εάν και σε ποιο βαθμό μπορούν να στηριχθούν πρωτίστως τα νοικοκυριά και ταυτοχρόνως και οι επιχειρήσεις. Πείτε μας για τα νοικοκυριά λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα διαφωνώ σημαντικά στην τοποθέτησή σας. Είπατε ότι εμείς οι πολίτες δεν καταλαβαίνουμε κάτι. Όχι, δεν το καταλαβαίνουμε. Αν μου επιτρέπετε, υποθέτω ότι πληρώσατε λιγότερο ένφια την τελευταία διετία. Και εσείς και όλοι οι πολίτες. Κύριε Σταϊκούρα, είναι ούτε καν μία ή άλλη. Συγγνώμη που θα μιλήσω έτσι. Μα δεν έχω βάλει τελεία. Με το που πάω να πω μισή πρόταση, αμέσως με διακόπτεται. Ναι, ναι, συγγνώμη. Αυτό είναι δείγμα ότι μάλλον ξέρετε τι θα ακολουθήσει. Ομοδοτία. Λοιπόν, ένφια. Χαμηλότερο. Άρα και μόνο αυτό αποτυπώνει ότι η αρχική διατύπωσή σας δεν απηχούσε την πραγματικότητα. Γιατί είναι μείωση φόρου. Και έρχεται δεύτερη μείωση φόρου, σημαντική. Απόλυτα συνεπής με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Δεύτερον, μείωσε τις φορολόγησή σας. Των πολιτών και των φυσικών προσώπων από το 22% στο 9% και των νομικών προσώπων στο 22%, ακόμα και σε μια πολύ μικρή επιχείρηση. Μείωση προκαταβολής φόρου. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αύξηση κατώτατου του μισθού. Αυτά όλα είναι στοιχεία τα οποία τα βλέπει ο πολίτης στο πορτοφόλι του. Απόδειξη, η ανάπτυξη, το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη μέχρι το 9 μήνο του 2021, που όλοι πλέον, όλες οι παγκόσμιες μελέτες δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και από το 19, και τα 40 δις καταθέσεις και αμπαλταζή στην άκρη, είναι καταθέσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Άρα, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
Αυτή τη μεγάλη εικόνα συνεπώς ο πολίτης την έχει δει στο πορτοφόλι του. Σήμερα όμως. Θα με αφήσετε εξαιτίας, όμως να σας πω, ναι. Σήμερα όμως εξαιτίας αυτής της μεγάλης κρίσεως, όχι στο υγειονομικό πεδίο μόνο, αλλά και στο ενεργειακό πεδίο, ο πολίτης βλέπει συρρήκνωση του αυξημένου διαθέσιμου εισοδήματος, βλέπει επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού και ζητά νέες παρεμβάσεις. Πάμε στις νέες παρεμβάσεις. Ναι. Να πω, ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι η μία εικόνα που λέτε, που ναι, είναι έτσι, δεν την αμφισβητεί κανένας. Γι' αυτό σας είπα. Τι και τι ποια είναι η άλλη εικόνα? Η άλλη εικόνα είναι οι αυξήσεις που έχουν έρθει. Ωραία, μισό λεπτό. Εδώ έρχομαι τώρα. Είδατε ότι μόνος μου πηγαίνω τη συζήτηση. Γι' αυτό είπα το μία ή άλλη. Μπράβο, ναι, πάμε. Αυτές οι παρεμβάσεις είναι μόνιμες όμως. Σύμφωνοι. Η κρίση υγειονομική δεν έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι ο πληθωρισμός, για παράδειγμα, στην Ελλάδα το 2023, ξέρετε πώς θα είναι? 1. Μακάρι. Άρα, εδώ έχουμε μία κρίση η οποία είναι παροδική, οξία όμως, οξύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Και έρχομαστε και κάνουμε τι? Λέμε, 350 εκατομμύρια επιπλέον για τον ένφια. Ναι. Αυτά τα 350 εκατομμύρια βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη κατά μόνιμο τρόπο για να καλύψουμε παροδικές αυξήσεις του επόμενου χρονικού διαστήματος. Ερχόμαστε και λέμε στους αγρότες, 50 εκατομμύρια. Τα λιπάσματα στο 6% από 13, τους κτηνοτρόφους 7% επιδότηση για τον κύκλο εργασιών τους, για τον τζίρο τους στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Ερχόμαστε και λέμε δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Ερχόμαστε και λέμε νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών φέτος, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα, παρατάσεις επιστρεπτές προκαταβολές, πρόγραμμα γέφυρα, πρόγραμμα συνεργασία και ούτω καθεξής. Πλέγμα μέτρων συνεπώς, προκειμένου να στηρίξουμε όσο μπορούμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο εύλογο, πιθανό ερώτημά σας. Καλύπτεται? Θα με αφήσετε το να κόστος... ρωτάω, ναι. Βεβαίως. Ναι. Καλύπτεται το κόστος? Η απάντηση είναι όχι. Δεν καλύπτουμε όλη την απώλεια του διαθέσιμου εισοδήματος εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Χθες η ανακοινώση του κ. Σκρέκα είναι 350 εκατομμύρια ευρώ που καλύπτουν ποσοστό της αύξησης το μήνα Φεβρουάριο. Κύριε Σταϊκούρα, σας άκουσα πολύ μεγάλη προσοχή. Ξαναείπατε ότι είναι οξύτερη η κρίση, ότι είναι προσωρινή. Όμως, στην Ευρώπη εκτιμούν και υπάρχουν αναθεωρημένες εκτιμήσεις των αρχικών ότι πρόκειται για μια προσωρινή κρίση ενεργειακή που συμπαρασύρει μία σειρά άλλων αγαθών στο να αυξηθούν οι τιμές τους. Μιλάνε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που δεν ήρθε για να φύγει όπως εκτιμούσαν αρχικά, αλλά θα έχει τουλάχιστον μία διετία διάρκεια, που σημαίνει ότι οι τιμές που βλέπουμε καταρχήν στην ενέργεια, είτε είναι το ηλεκτρικό ρεύμα είτε είναι το φυσικό αέριο, θα παραμείνουν τόσο πολύ υψηλές. Και αυτές οι πολύ υψηλές, γιατί όλοι πήραμε επίσης, γιατί λέτε, με ρωτήσατε, δεν είδατε τι έγινε, ότι έχουμε μείωση του ένφια και όλα αυτά που μας είπατε? Βεβαίως τα είδαμε. Αλλά είδαμε και τις τιμές της ΔΕΗ, είδαμε και τις τιμές του φυσικού αερίου. Υπογλώσσια, ναι, ναι, πήραμε. Συμφωνώ. Απλά υπάρχει μια διαφορά. Η μείωση του ένφια είναι μόνιμη. Συμφωνώ, και την έχετε δει επί δύο χρόνια. Κύριε Σταϊκούρα, συμφωνώ με αυτό. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους είναι το τελευταίο εξάμηνο και εκτιμούμε ότι θα την μειούμενη το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, για παράδειγμα, όταν η κυβέρνηση επιλέγει να μειώσει κατά μόνιμο τρόπο επιπλέον τον ένφια, άρα να βοηθήσει ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, ναι, το κάνει με μόνιμο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι στερεί τη δυνατότητα για κάποιο άλλο μέτρο. Γιατί απεριόριστος δημοσιονομικός χώρος δεν υπάρχει. Προφανώς επαναλάβω, δεν υπάρχει. Θα επαναλάβω ότι η χώρα το 2021, για να πετύχουμε όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, να μην υπάρχουν λουκέτα, να μειωθεί η ανεργία 4 ποσοστιαίες μονάδες, να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, θα το πω λαϊκά, μπήκε βαθιά μέσα. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες, έχει δαπάνες πολύ σημαντικότερες από τα έσοδα, πολύ υψηλότερες, περίπου κατά 11 με 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όποια πολιτική εφαρμόζουμε, γιατί απαιτείται σύνεση.
Και απαιτείται σύνεση γιατί έχουμε και τις αγορές. Κύριε Σταϊκούρα, αντιλαμβανόμαστε απολύτως όσοι παρακολουθούμε τα της οικονομίας ότι επί της ουσίας είναι ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ των μέτρων στήριξης και της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά, ο καθένας βιώνει τον δικό του δύσκολο χειμώνα με όλα τα στοιχεία που λέγαμε πριν από λίγο και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Ακούμε, μαθαίνουμε ότι ενδεχομένως μέσα στα μέτρα που θα εξαγγελθούν είναι ενδεχομένως να υπάρχει ένα παράθυρο για ένα έκτακτο βοήθημα το Πάσχα αντί για τις φημολογούμενες μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτό ισχύει? Δεν θα απαντήσω γιατί δεν υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Όλα τα μέτρα είτε αφορούν μειώσεις φόρων είτε αυξήσεις δαπανών έχουν κοστολογηθεί. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχω πει δημόσια ότι έχουμε μετρήσει ακόμα και το τελευταίο τρόφιμο στο ΦΠΑ. Mm-hmm. Ξέρετε τη θέση μου, παράδειγμα για το ΦΠΑ στο τρόφιμο από τον Ιανουάριο, όταν υπήρχε συζήτηση. Διότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος ή όποιος δημοσιονομικός χώρος υπήρχε εξαντλήθηκε για να βοηθήσουμε πάλι τους πολίτες με τον ένφια. Δηλαδή με το που λέω εγώ, εμείς, η κυβέρνηση, ότι θα μειώσουμε τον ένφια άλλα 350 εκατομμύρια. Μου προσπερνάτε τον ένφια και μου λέτε θέλουμε κι άλλα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αντιφατικό με μια προσέγγιση η οποία έχει να κάνει ότι δεν υπάρχουν απεριόριστοι πόροι. Μάλιστα. Εδώ συνεπώς θα σας πω, τα έχουμε μετρήσει όλα και όποια πρωτοβουλία αναλάβουμε θα είναι στη βάση του πώς εξελιχθεί η κατάσταση στο μέλλον, στου αν υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, αν η όποια παρέμβαση πηγαίνει στον πολίτη και δεν χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και πάντα με πρόταγμα τα χαμηλότερα και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Σήμερα, συνεπώς, ναι, ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργήθηκε, επειδή οι επιδόσεις του 2021 ήταν καλύτερες από τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού, εξαντλήθηκε στο να μειώσουμε κατά μόνιμο τρόπο τον ένφια και να ενισχύσουμε τους αγρότες. Αυτά με τα σημερινά δεδομένα. Ναι. Το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση είναι κάτι το οποίο κάθε φορά αξιολογούμε με συστηματικό τρόπο. Έχει έρθει η ερώτηση για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Είναι όντως ανοιχτό το παράθυρο ενός μεγαλύτερου κουρέματος? Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Και πάλι τα τζίμι, όλα σας τα ερωτήματα αυξάνετε το έλλειμμα. Ναι. Εγώ θα το ρωτώ. Αφού έχω κάνει την τοποθέτηση που έκανα, ότι καταλαβαίνουμε τις ασκήσεις ισορροπίας. Ναι, απλά καταλαβαίνετε ότι τα τρόφιμα ΦΠΑ αυξάνουν το έλλειμμα. Τα καύσιμα αυξάνουν το έλλειμμα. Ναι, τα επιδόματα αυξάνουν το έλλειμμα. Η επιστρεπτέα προκαταβολή αυξάνει το έλλειμμα. Άρα, ό,τι ρωτάτε είναι, θα το επαναλάβω, στην αντίθετη κατεύθυνση αυτής που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ως χώρα, που είναι συνετή δημοσιονομική πολιτική. Και αυτός... Δεν σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Απότομη απόσυρση των μέτρων στήριξης, το τονίζω. Mm-hmm. Σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης μέχρι να επανέλθει η κανονικότητα στην οικονομία. Αλλά τι διαπιστώσαμε μόλις πριν από λίγα λεπτά? Ότι η οικονομία το 2021 κάλυψε όλη την απώλεια του 2020. Mm-hmm, mm-hmm. Γι' αυτό και δικαιολογούνται οι αυξημένες καταθέσεις, γιατί πολλές επιχειρήσεις πιάσαν το τζίρο του 2019. Ναι. Άρα η βοήθεια του κράτους έχει πάει κατάθεση. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Θα ξαναμείνω για μια ακόμα φορά εκεί επιμένοντας, γιατί βλέπω ότι πρέπει να ανταποκριθώ και στα ερωτήματα που βάζουν οι ακροατές. Σε αυτή λοιπόν την εξελισσόμενη ακρίβεια, στην άνοδο αυτών των τιμών των βασικών αγαθών, αλλά και της ενέργειας, έχετε εξαντλήσει κάθε τρόπο παρέμβασης? Είναι αυτά που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο ή υπάρχει και κάτι ακόμα στην περίπτωση που τα πράγματα πάνε χειρότερα από ό,τι είναι οι εκτιμήσεις? Θα επαναλάβω ότι έχω πει σε όλες μου τις συνεντεύξεις μαζί σας την τελευταία διετία. Η οικονομία έχει μια δυναμική. Η δυναμική αυτή ακολουθεί την δυναμική των κρίσεων. Αυτό δεν σας έλεγα πάντα για την υγειονομική κρίση? Βεβαίως. Αυτό σημαίνει και στο ενεργειακό πεδίο. Για παράδειγμα, είχαμε πει ποτέ ότι θα βρίσκαμε άλλα 50 εκατομμύρια για να βοηθήσουμε τους Έλληνες αγρότες? Mm-hmm. Το βρήκαμε, τα βρήκαμε τα χρήματα, τους πόρους. Και συνεκτικά ως κυβέρνηση επιλέξαμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα που πλήττεται σημαντικά. Ναι. Είχαμε πει ποτέ ότι θα μειώσουμε τον ένφια 350 εκατομμύρια. Σας θυμίζω ότι ο προϋπολογισμός έλεγε 70. Άρα, πολύ περισσότεροι συμπατριώτες μας θα βοηθηθούν με την μεγαλύτερη ακόμα μείωση του ένφια από αυτή που ισχύει την τελευταία διετία. Ναι. Άρα,
όλα εξαρτώνται από την δυναμική των καταστάσεων το επόμενο χρονικό διάστημα, μη λησμονώντας όμως ότι θα πρέπει να ασκούμε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και μια διορατική εκδοτική στρατηγική. Θα επαναλάβω κάτι που είπα δημόσια χθες στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Πρέπει να μαζευόμαστε. Πρέπει συνεπώς σιγά σιγά να μειώνονται τα ελλείμματα για να περάσουμε στα πρωτογενή πλονάσματα τα επόμενα χρόνια. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στο εξωτερικό. Ειδικά όμως αυτό που ισχύει στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα. Ήθελα να έρθω στο θέμα της επενδυτικής βαθμίδας, κύριε. Και αμέσως μετά το θέλετε. Και απαντά να το πω πολύ απλά. Το έλλειμμα της χώρας, το γεγονός ότι έχουμε δαπάνες παραπάνω από έσοδα, σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να το καλύψει. Ποιος το καλύπτει? Το κράτος. Πώς? Δανειζόμενο. Το κόστος δανεισμού βλέπετε ότι αυξάνει. Αυξάνει σε όλη την Ευρώπη. Και αυξάνει σημαντικά και στην Ελλάδα που δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα. Άρα όποιοι εισηγούνται με ευκολία και ανευθυνότητα επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές, ουσιαστικά εισηγούνται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργού Οικονομικών να δανειστεί περισσότερα, ακριβότερα, υποθηκεύοντας το παρόν και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Αυτό εμείς δεν θα το κάνουμε. Ξέρουμε, το έχετε πει, το έχουμε ακούσει. Και κάτι ακόμα, συγγνώμη για την επιστρεπτέα. Σημαντικό. Ναι. Πάλι για να το καταλάβουν πολύ απλά οι ακροατές σας. Δώσαμε στους πολίτες που είχαν ανάγκη και σωστά 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ επιστρεπτέα προκαταβολή. Mm. Αυτά τα δανειστήκαμε, κυρία Μπαλτατζή. Προφανώς. Τα δώσαμε στους πολίτες ως δάνειο για να μας τα επιστρέψουν. Εκτιμούμε ότι το βεβαιωμένο ποσό που θα πάρουμε θα είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, mm-hmm. και αυτό που τελικά θα εισπράξουμε θα είναι 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, δανειστήκαμε 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές, δανείσαμε τους πολίτες 8,3, θα πάρουμε από τους πολίτες 2,3, δηλαδή, με λίγα λόγια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους των πολιτών προς το κράτος κουρεύτηκαν. Μάλιστα. Γυρνάω σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, την επενδυτική βαθμίδα. Ξέρουμε ότι το έχετε πει επανειλημμένα εσείς, το έχουμε ακούσει και από τον Πρωθυπουργό, ότι είναι από τους κύριους στόχους της κυβέρνησης. Επί της ουσίας είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Αυτός ο εθνικός στόχος, ας το πω έτσι, θα επιτευχθεί πότε, εντός του 23, κύριε? Ισχύει ότι είχα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και είναι δημόσια διαθέσιμο εδώ και κάποιους μήνες για το 2023. Ναι. Το κρατάμε. Ναι, για να πετύχουμε επενδυτική βαθμίδα, πολύ εύστοχο το ερώτημά σας, απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις να υλοποιηθούν. Ναι. Η χώρα να έχει υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση. Φαίνεται ότι αυτό επιτυγχάνεται από το 2021 και μετά. Να είναι διατηρήσιμη αυτή η ανάπτυξη, δηλαδή να έχουμε αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Mm-hmm. Φαίνεται ότι αυτό επιτυγχάνεται από το 2021. Η χώρα να βγει από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Ναι. Φαίνεται ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί το 2022. Mm-hmm. Ο όγκος των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών να μειωθεί σημαντικά σε μονοψήφιο ποσοστό το 2022. Φαίνεται ότι δύο τραπεζικά ιδρύματα, δύο συστημικές τράπεζες, το επέτυχαν αυτό από το τέλος του 2021. Να υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα, άρα ουσιαστικά να μαζέψουμε τα ελλείμματα σταδιακά και να επιτύχουμε πρωτογενή πλονάσματα. Αυτός είναι ο στόχος της πολιτικής μας που τον ανέπτυξα προηγουμένως. Και όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να πετύχει η χώρα τι επενδυτική βαθμίδα το 2023. Είναι η όρη και οι προϋποθέσεις. Κινούμαστε συνεπώς σωστά, mm-hmm. αν κρίνουμε από το γεγονός ότι την τελευταία διετία είμαστε από τις λίγες χώρες που αναβαθμίστηκαν. Αναβαθμιστήκαμε, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε επενδυτική βαθμίδα. Εκεί που πρέπει, ναι. Τώρα, μία ακόμα ερώτηση. Σας άκουσα προηγουμένως που είπατε ότι δανεισόμασταν για να στηρίξουμε όλο αυτό που χρειάστηκε να στηρίξετε. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε να αυξάνονται τα επιτόκια δανεισμού και υπάρχουν πληροφορίες ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα τα αυξήσει την άνοιξη. Αυτό δεν δημιουργεί μία ακόμα δυσκολία? Εσείς θα ξαναδείτε τη δανειακή στρατηγική? Η χώρα είχε εκτιμήσει ότι θα χρειάζονταν να δανειστεί, mm-hmm. το 2022 περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί θα έπρεπε να επικοινωνούμε συστηματικά με τους αγορές ως μια κανονική χώρα. Mm-hmm. Το πράξαμε αυτό έγκαιρα. Κυρία Μπαλτατζή, πριν από 3 εβδομάδες όταν βγήκαμε στις αγορές με ένα σχετικά αυξημένο κόστος σε σχέση με πριν από 6 μήνες,
κάποιοι άσκησαν κριτική για αυτό το κόστος. Ναι. Αν δεν είχαμε βγει τότε στις αγορές, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος σήμερα θα ήταν πολύ ψηλότερο. Ψηλότερο, ναι. Άρα βγήκαμε έγκαιρα και διορατικά και σηκώσαμε από τις αγορές το 1 τέταρτο αυτό που ζητούσαμε για όλη τη χρονιά. Παράλληλα όμως, έχουμε από τα υψηλότερα ταμιακά διαθέσιμα στην Ευρώπη. Άρα ακόμα και αν υπάρχει μια αύξηση του κόστους δανεισμού που οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, η χώρα έχει τα ταμιακά διαθέσιμα το 2022 για να ανταπεξέλθει. Ταυτόχρονα, η χώρα έχει και άλλα πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά το προφίλ του χρέους. Ένα σημαντικό ποσοστό του χρέους ανήκει στον επίσημο τομέα, δεν διαπραγματεύεται δηλαδή στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό αυτού σταθερού επιτοκίου, όχι κειμενόμενου, άρα το έχουμε κλειδώσει και έχουμε και λικτότητα σε βάθος χρόνου. Ναι. Αυτά όλα είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού χρέους, μαζί με το γεγονός ότι οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι περίπου 10%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι διπλάσιος. Άρα η χώρα έχει ένα υψηλό χρέος, το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά με εξαιρετικά ευνοϊκό προφίλ. Αυτό το υψηλό χρέος εμείς θα πρέπει με τις πολιτικές μας, ακριβώς επειδή μας παρακολουθούν οι αγορές, να το εξυπηρετούμε με όσο γίνεται καλύτερους όρους. Και αυτό κάνουμε με μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε το 2022. Μάλιστα. Προφανώς είναι πως η αύξηση του κόστους δανεισμού, όχι μόνο για το κράτος, και για τις επιχειρήσεις, είναι ένα στοιχείο προβληματισμού, ναι. Είναι ένα στοιχείο το οποίο το αναμέναμε, διότι πολύ απλά, όπως έχω πει εδώ και μήνες, η νομισματική πολιτική θα άλλαζε, θα γίνονταν πιο συσταλτική, πιο περιοριστική, τόσο σε ό,τι αφορά τα έμεσα προγράμματα ρευστότητας, όσο και σε ό,τι αφορά τα επιτόκια. Προς αυτή την κατεύθυνση τίνουμε, άρα τίνουμε σε μια περίοδο αυξημένων επιτοκίων. Μάλιστα. Σε αυτή την περίοδο χρειάζονται οι σωστές πολιτικές από την ελληνική πολιτεία. Μία τελευταία ερώτηση δεν μπορώ να με την κάνω και άλλες πολλές έχω. Εμείς συνομιλούμε τώρα, αλλά ξέρω ότι έξω από το Υπουργείο σας είναι εργαζόμενοι από την ΛΑΡΚΟ. Υπάρχει μια μαζική και δυναμική συγκέντρωση που πραγματοποιούν εκεί από το πρωί στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας. Τι γίνεται? Πράγματι. Και θα το δω, όπως βλέπω πάντα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, πραγματικότητα είναι ότι προσπαθούμε με συστηματικό τρόπο να επιλύσουμε ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η σημερινή κυβέρνηση. Είναι μια εταιρεία την οποία την παραλάβαμε με ληξιπρόθεσμες οφειλές 500 εκατομμύρια ευρώ από προμηθευτές, εργολάβους, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, με οφειλές στη ΔΕΗ 352 εκατομμύρια ευρώ, με συσσόρευση χρεών την πενταετία 2015-19 250 εκατομμύρια ευρώ, με τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας το 2014 και εδώ και 20 μέρες, ναι, με πρόστιμο στο ελληνικό δημόσιο 4,3 εκατομμύρια ευρώ κάθε εξάμηνο από το 2017 και μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά αποκοπή 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα αυτή την εταιρεία προσπαθούμε επί 2,5 χρόνια να την αποκρατικοποιήσουμε και είμαστε κοντά στο να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Εύχομαι και ευελπιστώ θετικά. Δηλαδή να υπάρχει ενδιαφέρον ιδιώτη μέχρι τέλους για να πάρει την εταιρεία. Σε αυτή την προσπάθεια, συνεπώς, έχουμε ως πρόταγμα να βοηθήσουμε και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της ΛΑΡΚΟ και να καλύψουμε εργαζόμενους. Δεν πρέπει να καλυφθούν και κάποιες θέσεις εργασίας, κύριε, και τα δικαιώματα των εργαζομένων? Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και γι' αυτό έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να βοηθήσουμε το σύνολο των εργαζομένων ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται την επόμενη μέρα, εάν, το εύχομαι, βρεθεί ιδιώτης για να πάρει τη ΛΑΡΚΟ. Δεν είναι δεδομένο. Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Σταϊκούρα? Υπάρχει δεδομένο μέχρι σήμερα, αλλά πράγματι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες της ΛΑΡΚΟ, αλλά και η τρέχουσα συγκυρία, ναι, μιλάμε για μια εξαιρετικά ενεργοβόρα εταιρεία, δεν βοηθούν. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι, γιατί ακούω με ευκολία κόμματα της αντιπολίτευσης να βλέπουν τους εργαζόμενους και ουσιαστικά, θα το πω πολύ απλά, να τους κοροϊδεύουν. Άκουσα την αξιωματική αντιπολίτευση να χύνει κροκοδίλια δάκρυα. Μα η επιστολή του κ. Τσακαλώτο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 19 μιλούσε για αποκρατικοποίηση.
υπάρχει επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διαγραφούν τα πρόστιμα, mm-hmm. αυτά που επιβλήθηκαν στη χώρα, ναι. και είχε μέσα σαφώς την αναφορά για αποκρατικοποίηση. Άκουσα τον καινούργιο πρόεδρο του Κινάλ να λέει για σχέδιο εξυγίανσης, ναι. χωρίς να εξηγεί τι είναι αυτό. Τι είναι το σχέδιο εξυγίανσης? Αυτό δεν είναι που υλοποιούμε? Υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο εξυγίανσης? Το να λέει κάποιος έτσι με ευκολία σχέδιο εξυγίανσης χωρίς να το κάνει πολύ συγκεκριμένο, με δεδομένο ότι ξέρει πολύ καλά και το πλαίσιο στα ευρωπαϊκά φόρα, τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα ήθελα να το εξηγήσει. Κύριε, δεν κύριε Σταϊκούρα, εικόνα για το τι θα απογίνει με τη Λάρκο, πότε θα έχουμε? Το λέω αυτό γιατί να μην ξαναποδρώ την ιστορία πώς είναι ο ειδικός διαχειριστής, τι έχει γίνει και πού έχουμε βρεθεί. Πότε ξεκαθαρίζει αυτή η υπόθεση? Εκτιμώ ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε ολοκληρώσει τα σχέδια για τους δύο διαγωνισμούς. Ναι. Έτσι ώστε για ένα μήνα οι δυνητικοί ιδιώτες να έχουν στα χέρια τους αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Έτσι ώστε μέσα Μαρτίου να πάμε σε δεσμευτικές προσφορές. Μάλιστα. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε, νομίζω ότι τα ολοκληρώνουμε, θέματα περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Δεν υπήρχαν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Θέματα αυθαιρέτων κτισμάτων. Χθες περάσαμε διάταξη στη Βουλή για χιλιάδες αυθαίρετα κτίσματα εκεί μέσα. Ναι. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από θέματα παραγωγικής διαδικασίας, μια σειρά από θέματα που αφορούν και τους ίδιους εργαζόμενους. Πείτε μου κάτι, ζητήσατε εκένωση των οικισμών που ανήκουν στη βιομηχανία και που διαμένουν περίπου 300 οικογένειες? Οι ιδιώτες ζητούν εκένωση των κατοικιών. Ναι. Αυτό δεν έχει γίνει δεκτό από την ελληνική πολιτεία. Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε όμως να συζητήσουμε είναι σε αυτούς που θα φύγουν από την εταιρεία, κυρίως αυτοί που έχουν συμπληρώσει ήδη συντάξιμα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αφού θα έχουν συνταξιοδοτηθεί, θα μπορούσαν να μην μένουν μέσα εκεί. Μια περιπέτεια μεγάλη. Κύριε Σταϊκούρα. Μιλάμε για οικισμούς βεβαίως που δεν έχουν σύνδεση ούτε ρεύματος, ούτε νερού, ούτε δημοτικά τέλη. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά μπορούμε να πούμε και πολλά μπορούμε να ρωτήσουμε. Ο χρόνος όμως δεν μας δίνει αυτό το περιθώριο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.